Ελληνίδες και Ελληνίδες, καλή σας μέρα. Σήμερα θα αναφερθούμε στα παραλυπόμενα της Βουλής, όσα δεν ελέγχθησαν από τις εφημερίδες και διατυπώθησαν ψευδώς, ήταν ψευδή και αναλυθή, και στο Σέγγεν, το τόσο επίκαιρο και επίμαχο, αλλά και τόσο καυτό και φρικαλαίο. Πριν όμως εισέλθουμε στο Σέγγεν και στα παραλυπόμενα της Βουλής, θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά ως προς τα θαύματα τα οποία συντελούνται σε όλη την ελλαδική επικράτεια αλλά και εκτός Ελλάδος, κατά τόπους, τα θαύματα κατά τόπους, διότι από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι έχει καταγράψει η ιστορία, ο Κυριός μας πριν έρθουν τα κακά στον κόσμο, πριν σκεπάσει το κακό τον κόσμο, την κάθε εποχή και τον κάθε αιώνα που αποστατεί, διότι τούτος ο αιώνας είναι απατεώνας, ο 8ος, ο 21ος αιώνας, βαδίζουμε προς το 2000 και βλέπουμε όλη τη χρεοκοπία, μας προειδοποιεί να ενδυναμωθούμε, να ετοιμαζόμαστε και να ετοιμαζόμαστε με θάρρος, με ελπίδα, διότι ο νικητής είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο νικητής της δόξης, αυτός και μόνον αυτός. Όλη αυτή τη χρεοκοπία λοιπόν θα την ρίξει πίσω, θα ξεχωρίσει τα χλωρά από τα ξερά και βεβαίως για να γίνει αυτό θα πρέπει να πληρωθεί το ανάλογο τίμημα, ο φόρος του αίματος. Και να μην μας τρομάζει αυτό, διότι όλοι οι αιώνες είναι ποτισμένοι με υδρότα και αίμα και ειδικά η χώρα που λέγεται Ελλάς, η οποία ήταν στο στόχαστρο ανέκαθεν και θα εξακολουθήσει να είναι μέχρι συντελείας των αιώνων, διότι η Ελλάς είναι το πνεύμα του πολιτισμού, έχει το πνεύμα της καθαρότητος, η Ελλάς έχει το πνεύμα της αληθείας, η Ελλάς είναι η ιστορία στον παγκόσμιο χάρτη και στο παγκόσμιο στερέωμα, η ιστορία, η Ελλάς είναι η αλήθεια, η Ελλάς έχει Θεό, τον προστάτη του σύμπαντος κόσμου και πλάστη τρισυπόστατο Θεό μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και γι' αυτό θαρσείτε να έχετε θάρρος, να μην τρομοκρατήσετε για όλα αυτά που καταγγέλουμε, διότι η δύναμις αντλείται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εκείνος οδηγεί την κατάσταση, εκείνος έχει τα νήματα και καθοδηγεί όλους εμάς. Γι' αυτό μην τρομοκρατήστε επειδή βρυχώνται οι ψευδοευρωπαίοι, οι ψευδοεχθροί, διότι περί ψευδοεχθρών πρόκειται. Το να πληρώσουμε φόρο αίματος είναι τιμή μας και δόξα μας. Το να γίνουμε αποστάτες και προδότες όμως, κυρίες και κύριοι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν λαό και ειδικά τον ελληνικό λαό που έχει γράψει ιστορία. Γι' αυτό θέλω να πω και να επισημάνω εδώ ότι οι εικόνες παγκοσμίως σε όλο το παγκόσμιο χριστιανικό στερέωμα δεν δακρύζουν έτσι ως έτυχε, δεν βγάζουν αίμα, θρόμβοι αίματος. Πριν από λίγο καιρό με πήραν και μου είπαν σε άλλο μοναστήρι της Κύπρου η εικόνα του Ιησού Χριστού αλλά και ο Εσταυρωμένος βγάζει θρόμβους αίματος με υδρότα, και επειδή είναι απαγορευμένο να αναφέρονται στα θαύματα των Ορθοδόξων, το Βατικανό το απαγορεύει, γι' αυτό και δεν βλέπουμε αναγραφή στις εφημερίδες και στα περιοδικά καμία, αλλά να χλεβάζετε, να γελιοποιείτε το κάθε θαύμα, να αμφισβητείτε και όλα αυτά. Εμείς τους θα γυρίζουμε πίσω και γνωρίζουμε ότι η αλήθεια είναι η Ορθοδοξία και άνευ Ορθοδόξου πνεύματος και πίστεως η Ελλάς είναι χαμένη. Λοιπόν, η νίκη είναι των Ελλήνων, αφού πρώτα όμως πληρώσουμε το τίμημα. Και θα το πω αυτό γιατί κάθε φορά που αποστατούσε ο λαός, κάθε φορά που γινόταν κάποια αποστασία, ανά τους αιώνες η ιστορία κατέγραφε την ανάλογη τιμωρία. Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι 6 αιώνες π.Χ. Χριστού, όταν ο λαός του Θεού περιέπεσε στην ειδωλολατρία, όπως και σήμερα, και την ασωτεία επέτρεψε ο Κυριός μας στους Βαβυλωνίους τότε να κυριεύσουν τα Ιεροσόλυμα και να χαλάσουν το ναό του Σολομώντος εκ θεμελίων.
Τους δε Εβραίους και τους άλλους τους κατέσφαξαν, είναι γνωστά αυτά και τα έχει καταγράψει η ιστορία, και άλλους μετέφεραν εχμαλώτους στην Βαβυλώνα. Έκτοτε βεβαίως οι Εβραίοι έγιναν σιωνοταλμουδιστές, σατανιστές, έχασαν πτωτική, διότι τόσα χρόνια σκλαβιάσεις τους Βαβυλωνίους οι οποίοι ήταν σατανιστές, αφομοίωσαν και μπήκαν στο πνεύμα της σατανιστικής εποχής και χάθηκαν οι καλοί Ιουδαίοι οι τότε. Ακριβώς γιατί αποστάτησαν. Το έτος λοιπόν, ερχόμαστε στα μετέπειτα χρόνια, το 1438, Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με εξαίρεση τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, που τον κατέγραψε η ιστορία ως μοναδικό αρχιερέα που δεν υπέγραψε τότε στην Ένωση της Ορθοδοξίας μετά των Παπικών, δεν υπέγραψε λοιπόν στη Φλωρεντία της Ιταλίας ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός με τον Αντίχριστο Πάπα τότε, ενθυμίστε, ένας ήταν ο Μάρκος ο Ευγενικός, έναν περιμένουμε και εμείς σήμερα να αναδείξει ιστορία. Και έτσι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός εδραίωσε την Ορθοδοξία και την Ορθόδοξη πίστη και την παράδοση. Ξέχασαν λοιπόν και τότε ότι η σκέπη και φρουρός της Κωνσταντινούπολεως ήταν η Παναγία μας, η Θεοτόκος. Αποτέλεσμα για αυτή την λησμονιά και τη λήθη που το ξέχασαν ήταν η υπεραγία Θεοτόκος να αποσύρει τη χάρη της από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και έτσι σε λίγα χρόνια παρεχώρησε ο Κύριος να κυριεύσουν οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι, την πόλη για να γλιτώσει η Ορθοδοξία από τους Φράγκους. Καταλαβαίνετε τι μίασμα είναι οι Φράγκοι, τι επικίνδυνο, τι καρκίνωμα, τι δηλητήριο είναι αυτός ο παπισμός. Λοιπόν, το έτος, ερχόμαστε το έτος 1920 τώρα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε, που εξέδωκε τότε μία αιρετική εγκύκλιο, με την οποία αναγνωρίζονται δια πρώτη φορά οι διάφορες αιρέσεις ως εκκλησίες του Χριστού, και εισηγείται η εγκύκλιο στην αλλαγή του εορτολογίου για να εορτάζουμε με τους αιρετικούς ταυτόχρονα τις χριστιανικές εορτές. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα. Βλέπουμε που μας έχουν φτάσει αυτοί οι κύριοι με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, με τις συμπροσευχές, τις συνεορτές, μέχρι που να μας φτάσουν να εορτάζουμε από κοινού το Πάσχα μετά των Εβραίων και των Παπικών. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε φορά που γινόταν η αποστασία, ετοιμαζόταν και η ανάλογος τιμωρία από πάνω. Γι' αυτό και την περιμένουμε. Έτσι λοιπόν σε δύο χρόνια, το 1922, αφού άρχισε από το 1920 η άλωσης και η διαστροφή, παρεχώρησε ο Θεός και έγινε η μικρασιατική καταστροφή τότε, θυμίστε, το 1922, με εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένους και νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Λοιπόν, αυτά να μην τα ξεχνάμε. Έπειτα, το 1973, ο Μακάριος υπέγραψε το Κονκορδάτο με τον Αντίχριστο Πάπα, ενθυμίστε, το 1973, και ανεγνώρισε το Βατικανό. Και το 1974, ένα χρόνο μετά, ο Θεός επέτρεψε ο Ατήλας να κυριεύσει τη μισή Κύπρο για την αποστασία, που στην τουρκική γλώσσα σημαίνει ο Ατήλας, μάστιγα, η λέξη Ατήλας, μάστιγα του Θεού, με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι να υπάρχουν σήμερα και τραυματίες και 200.000 πρόσφυγες, και έπεται και συνέχεια. Τι άραγε λοιπόν μας περιμένει όλους εμάς που απομακρυνθήκαμε τελείως από τον Θεό και εναποθέσαμε τις ελπίδες μας στους εχθρούς του Θεού, στην ΕΕ, στους Σοϊέδες, στους Εοκατζίδες και σε όλους αυτούς τους βάρβαρους Ευρωπαίους εντός εισαγωγικών στην Ευρώπη? Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει η ιστορία και να αλλάξει η εις βάρος μας απόφασης του Κυρίου, πρέπει λοιπόν, και για να αποφύγουμε την οργή του, ένας τρόπος υπάρχει: να μετανοήσουμε όπως οι κάτοικοι της Νινεβή. Υπάρξει όμως μετάνοια κλήρου και λαού. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός με τους αρχιερείς του πρέπει να μετανοήσει, να νηστεύσει για να απομακρυνθεί η φιάλη που ετοιμάζει ο Κύριος να ρίξει. Αλλά αντί για μετάνοια, βλέπουμε σήμερα ο κόσμος να χειροτερεύει, να γίνεται πιο παθητικός, πιο απαθής, πιο αδιάφορος και πιο βλάσφημος. Έτσι λοιπόν,
Αυτό είναι το πρακτικό μέρος, εάν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και επειδή δεν αλλάζουν τα πράγματα, διότι ο κόσμος έχει απομακρυνθεί πολύ από τον Θεό, γι' αυτό και θα πληρώσουμε και το ανάλογο τίμημα. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλέσουμε την Θεοτόκο, την Υπεραγία Θεοτόκο, που τόσο πληγώσαμε και των κυριών μας, με όλα αυτά τα διαβούλια, τα συμβούλια και τις συνελεύσεις που γίνονται και τις διαβουλεύσεις εντός των ιερών μονών και δακρύζουν τα εικονίσματα μετά των αλλοθρήσκων, αλλοφύλων και αιρετικών και κακοδόξων. Σε όλη λοιπόν την ελλαδική επικράτεια, αλλά και στα νήσους και όπου υπάρχει ορθόδοξος μονή και ορθόδοξος παράδοσης, οι αιρετικοί έχουν φροντίσει μετά των αποστατών αρχιερέων και προδοτών υποτιθέμενων ορθοδόξων αρχιερέων να μολύνουν τα άγια χώματα με τις συνεδρίες, με τις συνελεύσεις, με φαγοπότια εντός των μονών. Γι' αυτό και τα εικονίσματα δακρύζουν, διότι κάποτε η Θεοτόκος είχε πει στη Μονή Ξηροποτάμου, τότε στο Άγιον Όρος, που είχαν δηλιάσει οι μοναχοί και είχαν δεχθεί τους αιρετικούς Λατίνους και Λατινόφρονες του Βέκου να εισέλθουν μέσα και να συμπροσευχηθούν μαζί τους, τους είχε πει ότι έρχονται οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου. Αυτοί όμως δεν άκουσαν και συνετάχθησαν οι περισσότεροι μετά του Ιωάννου Βέκου, του Αποστάτου και του Πάπα, και η αντίδραση του Κυρίου του Θεού μας τότε ήταν ακαριαία. Κατέπεσε η στέγη του ναού και τους κατεπλάκωσε, λέει εδώ η είδηση, προς παραδειγματισμό των μεταγενεστέρων. Στη Μονή λοιπόν Κύκου ο Θεός δεν έδειξε μακροθυμία, δεν έδειξε αμέσως το θυμό του στη συμπροσευχή, για τη συμπροσευχή. Και η μακροθυμία όμως Θεού δεν σημαίνει ότι είναι και αμνηστία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κωνσταντινούπολης έχασε τη σκέπη της και την προστασία της υπερμάχου στρατηγού της, της Θεοτόκου, να μην το ξεχνάμε αυτό, της Παναγίας μας, την έχασε όταν οι Ορθόδοξοι λατινοφρόνησαν. Όταν έτρεχαν στον Πάπα και κλιπαρούσαν για βοήθεια προδίδοντας την Ορθοδοξία. Ας μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή που έπεσε η Κωνσταντινούπολης, ο Πατριάρχης λειτουργούσε στο ναό του Θεού, τον μεγάλο ναό, τον πρώτο ναό στο παγκόσμιο στερέωμα, την Αγιά Σοφιά, συλλειτουργούσε με καρδινάλιους. Και έτσι ο Κύριος παρεχώρησε οι Τούρκοι να διακόψουν το συλλήτουργο και κατά παραχώρηση Θεού για παραδειγματισμό των Ορθοδόξων. Λοιπόν, ο Κύριός μας, το έχει καταγράψει η ιστορία, δεν θέλει με τους Λατινόφρονας και τους Φράγκους ένωση, τους αποστάτες αυτούς, τους αιρετικούς. Ο ίδιος ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός είχε πει τον Πάπα να καταράστε, γιατί αυτός θα είναι η αιτία. Πώς λοιπόν εμείς αρχίσαμε τα συλλήτουργα με τους Πατριαρχάδες της Κωνσταντινούπολης και όλοι αυτοί συντάσσονται μετά των αιρετικών. Αναμενόμενο είναι να αποκομίσουμε και την χρεοκοπία και τον γκρέμισμα, γιατί ετοιμάζεται. Ο θυμός του Θεού θα ξεσπάσει και η οργή του. Λοιπόν, γιατί αυτό κατέγραψε η ιστορία ανά τους αιώνες, κάθε φορά που γινόταν προδοσία και αποστασία. Έπειτα, να μην ξεχνάμε ότι τα ακίνητα νερά βρωμούν. Λοιπόν, εμείς θυμίζουμε λιμνάζοντα ύδατα, και οι χριστιανοί, μιλάω για τους χριστιανούς, αλλά και για τους ιερείς και αρχιερείς, ύδατα που βρωμούν, λιμνάζοντα, ακίνητα. Και τα ακίνητα ύδατα χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς αυτούς, οι οποίοι δεν κινούνται και δεν κινητοποιούνται και είναι απαθείς κατά των εχθρών της Ορθοδοξίας και της Πατρίδος, αλλά ανέχονται με απάθεια τις προδοσίες της πίστεως αυτές. Αυτά τα ολίγα για να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς και να το φρεσκάρουμε και εμείς τη μνήμη μας, γιατί, κυρίες και κύριοι, δακρύζουν κατά τόπους τα εικονίσματα. Τα εικονίσματα λοιπόν, για να δούμε και το συγκεκριμένο εικόνισμα της Μονής του Κύκου που εδάκρισε, που κρατάει η Θεοτόκος μας, το βλέπετε στις οθόνες σας, δακρύζει το εικόνισμα με τον Κύριόν μας. Λοιπόν, γιατί οι εχθροί του Υιού της και οι δικοί της επάτησαν και εσύλησαν τα ιερά χώματα της Κύπρου. Και αυτά και μπορούμε να το πάρουμε τώρα την εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δια του λόγου του αληθές όλα καταγράφονται, και όλα αυτοί οι κύριοι θέλουν να τα χλεβάσουν, να τα γελιοποιήσουν, γιατί στις συνειδήσεις των Ορθοδόξων είναι πάρα πολύ καλά ριζωμένη η πίστης.
άνευ πίστεως για του Χριστού την πίστη την Αγία πρώτα και της πατρίδος την ελευθερία μετά. Άνευ πίστεως δεν μπορούμε να κινηθούμε, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε δίκαια. Αυτό έχει καταγράψει ιστορία γι' αυτό. Εγώ καλώ και προσκαλώ όλους τους αρχιερείς αυτοί που μέχρι σήμερα ήταν απαθείς, έστω και στο και πέντε, να ενεργοποιηθούν και κάθε Κυριακή από Άμβωνος, όπως κάνουν οι Εχοβάδες, και είναι προς τιμήν τους αυτό, οι Εχοβάδες εργάζονται ακατάπαυστα, δηλαδή αυτοί που προετοιμάζουν το έδαφος για τον Αντίχριστο και που διαφημίζουν το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι, αυτοί είναι οι Εχοβάδες, αυτοί είναι οι σατανικοί αίρεσεις. Λοιπόν, αυτοί είναι προς τιμήν τους, μάχονται νυχθημερών για να ενημερώνουν και να προσιλητίζουν όλους εμάς τους χριστιανούς. Εσείς λοιπόν, κύριοι Ορθόδοξοι ποιμενάρχες, που πήγατε κάθε Κυριακή από Άμβωνος, από εδώ και στο εξής, να ενημερώνετε, να ενδυναμώνετε, να διαφωτίζετε και να διαφυλάτετε το ποίμνιον του Χριστού και να το προτρέπετε σε αντίδραση, σε αντίσταση και σε αγώνες. Από εδώ και στο εξής, όποιοι λοιπόν είναι αυτοί που θα καθεύδουν ή θα κοφεύουν, εμείς θα τους καταγγέλλουμε, τους το λέμε, να το ξέρουν. Διότι ο αγώνας αυτός δεν είναι ούτε παραταξιακός, ούτε ανήκει σε κόμματα, ούτε ανήκει, όπως χάλασαν μερικοί συναγωνιστές στον αγώνα, τον κομματικοποίησαν και τον έριξαν στα εξών συνετέθη. Λοιπόν, η Ορθοδοξία δεν ανήκει σε κόμματα. Η Ορθοδοξία είναι παγκόσμια. Ορθοδοξία σημαίνει αλήθεια. Και αν θέλουμε να υπηρετήσουμε την αλήθεια, πρέπει να κρατηθούμε μακριά από φατρίες, από παρατάξεις, από κόμματα και από όλους αυτούς τους κυρίους που έχουν διαλύσει τους διαλυτές, εννοούμε, της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, να απομακρυνθούμε και να κάνουμε γνήσια και καθαρή ομολογία. Θέλω λοιπόν τώρα να επισέλθω, να πάμε απευθείας σε ένα κατάπτυστο κείμενο που δημοσίευσε ο Ριζοσπάστης και που δημοσιεύθηκε ανήμερα 25 Μαρτίου με το νέο εορτολόγιο. 25 Μαρτίου λοιπόν ο Ριζοσπάστης κάνει μία πλήση εγκεφάλου σε όλους τους αναγνώστες και σε όλους τους Έλληνες που θα ανοίξουν το κατάπτυστο αυτό κείμενο που διαβάσαμε περί δεσμών και κοινών αγώνων μετά των Αλβανών και των Ελλήνων. Όταν το διάβασα αυτό, κυρίες και κύριοι, σηκώθηκαν οι τρίχες κεφαλής μου, για να δείτε πόσο παραχάραξη, πόσο παραχαράσεται η ιστορία, τι διαστροφή, πώς διαστρέφεται και πώς σερβίρεται μέσα από τα έντυπα. Τα παιδιά μας λοιπόν τι θα αποκομίσουν μέσα από αυτή τη χρεοκοπία και μέσα από αυτή τη διαστροφή και την ψευδολογία από τα συγκεκριμένα κείμενα που λέει εδώ πέρα ότι οι πηγές είναι από ένα βιβλίο όπου τιτλοφορείται «Οι Έλληνες και οι Βόρειοι Γείτονες» του Γιώργη Ζωήδη. Όλοι αυτοί οι κύριοι είναι εβραιόδουλοι, τουρκόφιλοι, αυτό το έχει καταγράψει η ιστορία, λενιστές, μαρξιστές, λοιπόν οσφιοκάμπτες, και είναι δοτοί επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνονται να καταγράψουν τα γεγονότα διαστροφικά και με μπόλικη σάλτσα ψεύδους. Όπως γράφει εδώ λοιπόν ο Ριζοσπάστης, ότι η Επανάσταση του 1821 είχε αποδείξει ότι οι Αλβανοί με τους Έλληνες ήταν φίλοι και τους βοήθησαν στην Επανάσταση, τους βοήθησαν, βοηθήθηκε και ο Κολοκοτρώνης ο Θεόδωρος από συγκεκριμένους Αλβανούς για να προχωρήσουν στην Επανάσταση του 1921, ότι είχαν κοινή δράση, ότι συνέβαλαν στην φιλική εταιρεία, ότι η πάλη των λαών Αλβανίας και Ελλάδος είναι κοινή, ότι είναι αδελφός λαός, ότι το έπος του 40 το εκέρδισαν οι Αλβανοί, για να φρίξετε εδώ, και το δημοσιεύει η Daily Telegraph and Morning Post, στα Τύρανα, η οποία έγραφε τότε, λέει, ότι στην πάλη παίρνουν μέρος όλοι οι ικανοί Αλβανοί να φέρουν όπλα και ότι στην Αυλώνα το 40, τον Ιταλικό φασισμό, τον έριξαν οι Αλβανοί στη θάλασσα. Στο Δυράχιον πέταξαν οι Αλβανοί τους Ιταλούς στη θάλασσα. Αποκαλούν δηλαδή τους Έλληνες βορειοϋπηρώτας, τους αποκαλούν Αλβανούς. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν παραχάραξης και διαστροφή πλήρη στις ιστορίες. Είναι δυνατόν λοιπόν να λένε ότι στην περιοχή του Ελμπασάν, στην ένοπλη αντίσταση, πήραν μέρος χιλιάδες Αλβανοί πατριώτες. Ακούτε, πατριώτες. Και οι Έλληνες τι ήταν, τι ρόλο έπαιξαν? Και όταν ο Ιταλικός φασισμός επιτέθηκε στην Ελλάδα, ο Αλβανικός λαός βοηθούσε με κάθε μέσο τον ελληνικό ενάντια στον εισβολέα. Εδώ εμείς γνωρίζουμε και η ιστορία έχει καταγράψει, και όλες οι εγκυκλοπαίδειες και όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνδρες που κατέγραψαν, αλλά εθνικόφρονες, πατριώτες και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ο Παπαρηγόπουλος λοιπόν έλεγε, και απαντούμε στον κύριο Ριζοσπάστη,
ότι το αλβανικό έπος στην ιστορία, το αλβανικό έπος για το αλβανικό έπος στην ελληνική ιστορία, ότι αυτοί ήταν οι χειρότεροι εχθροί. Οι χειρότεροι εχθροί του έθνους ήταν οι Αλβανοί και οι Τουρκαλβανοί που κάνανε τους βανδαλισμούς και κάνανε τις φρικαλαιότητες και καίγανε τα μοναστήρια και εξοντώνανε τους καλόγυρους στην Αγία Λαύρα, στα Καλάβρητα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, πώς είναι δυνατόν να μας λένε αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα, ο αδελφός αλβανικός λαός, και να μας λένε στείλτε βοήθεια σήμερα στον αλβανικό αδελφό λαό, για να μας κατασφάξει να καρδαμωθεί, να ενδυναμωθεί και να μας κατασφάξει με την ησυχία του. Λοιπόν, αυτά, τις προπαγάνδες αυτές, τις σάπιες, τις βρώμικες και τις ελεηνές, κρατήστε τις για τον εαυτόν σας. Μη μολύνετε άλλο τα ελληνικά νιάτα, αγαπητοί εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι, διότι εσείς μόνο δημοσιογράφοι δεν είστε. Λοιπόν, αυτές οι φυλάδες κυκλοφορούν και χρηματοδοτούνται σκόπιμα για την αλλίωση, την παραχάραξη και την πλήρη διαστροφή της ιστορίας. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μας λένε αυτοί οι κύριοι ότι οι Αλβανοί και οι Τουρκαλβανοί είναι αδελφός λαός των Ελλήνων, που η παγκόσμια ιστορία έχει καταγράψει εγκλήματα, γενοκτονίες ενάντια στο ελληνικό έθνος αλλά και στο ελληνικό γένος. Γενοκτονίες έχουν υποστεί οι Έλληνες από τους Αλβανούς και από τους Τουρκαλβανούς. Λοιπόν, οι οποίοι υποκινούνται από τους Εβραίους Σιωνιστάς. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μας λένε όλα αυτά τα ψεύδι ανήμερα, κείμενο διατυπωμένο, ανήμερα την 25η Μαρτίου, αναφορά ως προς το 21. Δηλαδή, σε ανεγκέφαλους απευθύνονται αυτοί οι κύριοι. Δηλαδή, σε ποιους απευθύνονται, σε κάφρους, σε ποιους απευθύνονται. Λοιπόν, ας πάρουν να ανοίξουν την ιστορία του Παπαρηγόπουλου, του Σπυρίδωνο Στρικούπη, την ιστορία που καταγράφει της Ελληνικής Επαναστάσεως. Λοιπόν, οι Αλβανοί και οι Τουρκαλβανοί, τους το λέμε να το ξέρουν, είναι οι φωνιάδες του ελληνικού λαού, και να αφήσουν την πλήση εγκεφάλου που κάνουν και τα σενάρια αυτά. Έπειτα, όλοι οι άλλοι που γράψανε τα βιβλία και συντάσσονται μετά των Αλβανών και των Τούρκων, αυτοί όλοι και που παραχαράσουν την ιστορία, είναι σταλινιστές, λενινιστές και πάει λέγοντας. Εβραιόφιλοι, εβραιόδουλοι, τουρκόφιλοι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι μόνον Έλληνες δεν είναι. Αυτό τους το λέμε για να μην γνωρίζουν ότι δεν... για να γνωρίζουν ότι κατέχομαι και πέντε πράγματα από την ιστορία. Και εισερχόμεθα, κυρίες και κύριοι, γιατί η οργή και η αγανάκτηση η καθημερινή είναι άνευ προηγουμένου όπου και αν κοιτάξεις. Όπου και αν κοιτάξεις, η Ελλάδα σε πληγώνει. Όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις τη χρεοκοπία και τον γκρέμισμα, αλλά να ξέρουμε ότι μέσα από τις τάχτες θα αναγεννηθεί η Ορθοδοξία, η Ελλάς και το έθνος. Πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα και θα το πληρώσουμε. Φτάνει, αυτοί που δεν θα πληρώσουν τίμημα θα είναι οι ασφράγιστοι που θα παραμείνουν στις επάλξεις στρατιώτες Χριστού και θα βγουν από το σύστημα το οικονομικοπολιτικό του 666, της χρεοκοπίας και της νέας εποχής. Αυτοί που θα σταθούν σταθεροί, αρνητές, μαχητές, με το οποιοδήποτε κόστος και θα βγουν εκτός συστήματος, αυτοί θα είναι αυτοί που θα περιφρουρηθούν από τον κυριόν μας, που θα νικήσουν, που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Η στέρηση των υλικών πραγμάτων δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, η στέρηση όμως και το χάσιμο της αιωνιότητος και της ψυχής είναι το σπουδαιότερο πράγμα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό προετοιμάζεστε και μην φοβήστε, μη σας φοβίζουν οι αγώνες. Θέλουμε λοιπόν τώρα να επισέλθουμε στα παραλυπόμενα της Βουλής και στο ηλεκτρονικό φακέλωμα του Σέγγεν. Τα παραλυπόμενα λοιπόν της Βουλής, λίγο πριν διακόψουμε σε μισό λεπτό για το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι όλες οι εφημερίδες εψεύστησαν ασύστολα, διότι γράψανε ότι η Μαρία Ιδουράκη απευλήθη της Βουλής με εντολή του κυρίου Κακλαμάνη, διότι φωνασκούσε. Φωνασκία σημαίνει ότι βγάζω κραυγές άναρθρες και ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι μιλάνε για τρελούς. Λοιπόν, εμείς μόνον τρελοί δεν είμαστε και τους αποδείξαμε, αλλά επειδή εγώ γνωρίζω τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο και του το ξαναμηνύω από τούτο το βήμα και του το ξαναλέω, να επανέλθει και να αναιρέσει και να μετανοήσει όσο είναι καιρός, διότι η τιμωρία του θα είναι παραδειγματική. Ενεργοποίησε το κλειδί 666 και την ώρα λοιπόν που αγόρευε ο κύριος Παναγιώτης Καμένος, για να πούμε για τα παραλυπόμενα της Βουλής πώς έγιναν, η Μαρία Ιδουράκη πετάχτηκε από πάνω, παρόλο ότι είχε πει ο κύριος Κακλαμάνης να μην ακουστεί καθόλου ούτε παλαμάκια ούτε τίποτα. Εμείς λοιπόν, η οργή και αγανάκτηση που έπνιγε την ψυχή μας, γιατί δεν τον άφηνε τον Παναγιώτη Καμένο ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος να ολοκληρώσει,
παρενέβην και του είπα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Ευάγγελε Γιαννόπουλε, επιτέλους αφήστε να ακουστούν αλήθειες. Λοιπόν, γιατί όταν έλεγε ότι οι Τούρκοι θα εισέλθουν στην Ελλάδα με το Σέγγεν, με τη συνθήκη, ότι η οικογένειά μας, οι οικογένειες καταστρέφονται, μπαίνει δυναμίτης και μπουρλότος στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας, ότι το άσυλον παραβιάζεται, διάτρητη ζωή των πολιτών σε όλες τις οθόνες της Ευρώπης και στο κομπιούτερ των Βρυξελών, παρέμβασης των ξένων δυνάμεων και των ξένων, οι ξένες δυνάμεις καταστολής, οι οποίες θα διεισδύσουν και θα εισβάλλουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά ο κύριος Γιαννόπουλος δεν ήθελε να ακουστούν. Ήθελε εντάχει να υπακούσει στην εντολή των αφεντικών του και να ολοκληρώσει το θέμα. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχουμε να πούμε στους κυρίους αυτούς που δηλώνουν δημοσιογράφοι να διατυπώνουν την αλήθεια, διότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα και αυτοί το έχουν κάνει κακούργημα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λένε φωνασκούς ένα σιξ, αλλά να διατυπώνουν έτσι το επεισόδιο, έτσι όπως ακριβώς έγινε. Διακόπτομαι για τις διαφημίσεις μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και ο πόλεμος του διαβόλου και των οργάνων του, κυρίες και κύριοι, εναντίον του αρνίου Χριστού και εναντίον των Αγίων του Κυρίου μας συνεχίζεται. Και βεβαίως και εναντίον των Ορθοδόξων κρατών. Το αρνίον όμως, το αρνίον, ο Χριστός το αρνίον θα νικήσει. Τους το λέμε για να το χωνέψουνε καλά. Θα νικήσει αυτούς και οι μεταυτού κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί θα είναι δίπλα στον Κυριόν μας. Πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η σατανοκρατορία που προσπαθεί να επιβληθεί εις μάτιν κοπιάζει και βεβαίως εκείνο που αποβλέπει την πονηρή αυτή παγίδα που πάει να στήσει στους λαούς και δεις στους Ορθοδόξους είναι το Σέγγεν, είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα, είναι το χάραγμα, διότι ο σατανάς δεν μπορεί να επιβληθεί σε ένα βαπτισμένο και να τον απομυρώσει και να τον ξεβαπτίσει, αυτό το λέμε και πρέπει να το λένε και οι κληρικοί να γίνονται κατανοητοί και οι θεολόγοι, εάν δεν τον χαράξει. Και πώς θα τον χαράξει, πώς θα αποβαπτιστεί ο Ορθόδοξος Χριστιανός, δεν γίνεται, δια του λόγου, δια της μαύρης μαγείας εξ αποστάσεως, έχουν επιχειρήσει, δεν έχουν μπορέσει ποτέ να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να χαράξει, να δώσει το σημάδι του. Το σημάδι του κτίνους, το 666, να το αποδεχθεί ο βαπτισμένος, να αποδεχθεί την ταυτότητα, με τα γραμμοκοσμήματα και τα υδατογραφήματα, τα σατανιστικά, τα αόρατα εντός της μαύρης λωρίδας, αλλά και το μικροτσίπ το οποίο ήδη το έχουν εφαρμόσει το 666, αλλά και η αόρατη γραφή με ακτίνες λέιζερ στη δεξιά χείρα και στο μέτωπο είχε εφαρμοστεί διεθνώς, το FBI το έχει υιοθετήσει, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, στην Αμερική και παντού. Λοιπόν, και εμείς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα εδώ. Προσέξτε λοιπόν, μην χαραχθείτε, μην βάλετε το χέρι σας σε σκάνερ, μην αποδεχτείτε ταυτότητες, οποιασδήποτε μορφής ταυτότητα. Τώρα αρχίζει ο αγώνας, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, διότι δεν έχετε καμία δικαιολογία μετά. Μάλιασε η γλώσσα μας, να το λέμε, να το ξαναλέμε, μας παίρνετε τηλέφωνα, μη μας παίρνετε ούτε στο σπίτι, διότι το σπίτι είναι τόπος περισυλλογής και ιερός. Λοιπόν, αν πρόκειται να μας παίρνετε, μας λέτε, τι είπατε κυρία Δουράκη στο τηλετόρα. Ό,τι λέμε λοιπόν από το τηλετόρα είναι αυτά που καταθέτουμε εδώ. Δεν θα σας πούμε τίποτα το διαφορετικό. Όσοι λοιπόν γράφετε την εκπομπή αυτή, γράψτε τη, καταγράψτε την, ενημερώστε και τους άλλους και οι ερωτήσεις και υπερωτήσεις δεν λένε τίποτα. Είστε αποφασισμένοι για στερήσεις, για αγώνα και για θάνατο, όπως οι παλιοί ημών πρόγονοι, οι αγωνιστές του 21, όπως όλοι οι Έλληνες που ήταν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα ιερά και τα οσιά τους. Εάν είστε και δεν θέλετε, αν είστε και θέλετε να πολεμήσετε, περάστε στο στρατόπεδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στρατευτείτε και γίνετε στρατιώτες, διότι η εκκλησία του Κυρίου μας είναι διοκομμένη, εσχατολογική και στρατευωμένη εκκλησία. Είναι εκκλησία της απάθειας, εκοσμικευμένη όπως είναι το Βατικανό και ο Πάπας είναι, αυτοί έχουν μία εκκλησία, έναν τύπο εκκλησίας, κοσμικό. Έχουν καμία σχέση με πνευματική κατάσταση. Έχουν κοσμικό πνεύμα, ηλιστικό πνεύμα, εχθρικό πνεύμα και επιθετικό, γι' αυτό και μολύνουν, θέλουν να μολύνουν τα Ορθόδοξα Χριστιανικά κράτη. Μακριά λοιπόν. Αν δεν θέλετε όμως και θέλετε
Φοβήστε να ξεβολευτείτε, το βόλεμά σας το θέλετε, μην παίρνετε και ματαιοπονείτε, συνταχθείτε μετά των ακαθάρτων, πάρτε και τις ταυτότητες, πάρτε και το μικροτσίπ, γίνετε ζώα χαραγμένα και αγγέλες ανθρωποειδών και οδεύσατε προς την εξαθλίωση, την εξαχρίωση και το μαρτύριο. Διότι μην νομίζετε ότι θα σας περιμένει εκεί πέρα, θα είναι όλα ευάερα και ευήλια και ότι θα τρώτε και θα έχετε εξασφαλίσει την ανεσή σας και τη γαστέρα σας γεμάτη. Εδώ ο Κυριός μας, η τιμωρία των εσφραγισμένων θα είναι άνευ, δεν θα έχει προηγούμενο, διότι αυτοί που θα σφραγιστούν θα πάθουν τη μεγαλύτερη πανολεθρία. Και το λέει και η Ιερά Αποκάλυψης. Εδώ ήδη οι Ευρωπαίοι βάρβαροι στα εργαστήριά τους μεταλλάζουν γενετικά τις τροφές, τις σόγες, τα καλαμπόκια, όλες τις τροφές από φθόνο και κακία εναντίον της φυσικής καλλιέργειας, για να τρώνε οι κοινωνίες οι ανθρώπινες χημικές τροφές και να διατρέφονται με ακατάλληλες τροφές η ανθρώπινο οργανισμό και έτσι να προσβάλλεται το ανοσιοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Αυτό το ακούσαμε και πρόσφατα από τα Δελτία Ειδήσεων και βγήκανε και άνθρωποι της Greenpeace και κατήγγυλαν τη συγκεκριμένη μεθόδευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κυρώθηκε. Πώς θα εξοντώσουν τους λαούς? Μέσα από την διατροφή. Πώς θα αλλάξουν, θα μεταλλάξουν τις διατροφές, την τροφή που τρώει ο άνθρωπος, πώς το φυτοφάγο θα το κάνουν σαρκοβόρο, πώς το σαρκοβόρο φυτοφάγο. Πρόσφατα είδαμε το φαινόμενο των τρελών αγελάδων, τα φτωχά τα ζώα, τα εμόλυναν, τα τρέλαναν, τους πέρασαν το μικροτσίπ, το ραδιενεργό, εμολύνθηκε το ζώο, αφρίζουν τα ζώα, τα παράγωγα του ζώου, γάλα, τυρί, βούτυρο, κατ' επέκταση τα εσφραγισμένα. Προσέξτε, και δίνουμε μήνυμα από αυτή την εκπομπή, όποιος σφραγίσει και αποδεχθεί τα αργύρια της ΕΟΚ, εκτές και προχθές πάλι το ανήγγυλαν αυτό από τηλεοράσεως, ότι τα ζώα της Αττικής πρέπει εντάχει να σφραγιστούν. Ουέ και αλλημονό σας, έτσι και σφραγίσετε τα ζώα των Ελλήνων. Εσείς όλοι για να πάρετε τις επιδοτήσεις, γιατί και στο τέλος θα πάρετε επιδότηση. Αυτοί αποζητάνε να τα σφραγίσουν, να τα μολύνουν, να πεθάνουν, διότι όταν σφραγιστούν θα εξοντωθούν. Η κασέτα που ετοιμάζεται του Σέγγεν, αυτή του CNN, είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, σε λίγο χρονικό διάστημα θα την προβάλλουμε από το κανάλι της Τηλετόρα και θα δείτε του λόγου το αληθές, το τι γίνεται. Το τι γίνεται μάλιστα με έναν συμμαχητή και αξιόλογο χριστιανό ορθόδοξο πολίτη Έλληνα, που τη μεταφράζομαι από κοινού, όταν την έβλεπε στο καντράν και την ώρα της μεταφράσεως που τη βλέπαμε στην οθόνη, η οργή του και η αγανακτησή του ήταν τέτοια όπου κοντέψαμε να σπάσουμε το γυαλί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι κοινωνίες ετοιμάζουν αυτοί οι κύριοι. Και να αφήσουν αυτοί οι κύριοι δημοσιογράφοι των 7 εκατομμυρίων με τις αμοιβές αυτές τις παχυλές, αυτοί που κατευθύνουν την κοινή γνώμη, νομίζουν ότι την εμπέζουν και την κατευθύνουν. Ήδη ο κόσμος τους έχει πάρει είδηση. Λοιπόν, και μην τους πάρουν με τίποτα πέτρες και τίποτα γιαούρτια στο δρόμο, γιατί χλεβάζουν και κοροϊδεύουν το πιο επικίνδυνο, το πιο φρικαλαίο σύστημα που εφαρμόστηκε ποτέ σε ανθρώπινες κοινωνίες. Λοιπόν, είναι δυνατόν, κύριοι, να γελιοποιείτε από τις εκπομπές σας, κύριος Τράγκας, κύριος Τριανταφυλόπουλος και όλοι αυτοί που είναι γνωστοί τι ρόλο παίζουνε. Τι ρόλο παίζουνε και από ποια αφεντικά παίρνουν εντολές. Λοιπόν, διότι αν θέλατε να κάνετε έργο, το κάνατε. Αλλά κάνετε έργο γκρεμίσματος, δεν κάνετε έργο επικοδομητικό. Λοιπόν, αυτά για αυτούς που νομίζουν ότι πατώντας τα κουμπιά τους θα ακούσουν αλήθειες. Δεν ακούτε αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φροντίστε να ενημερώνεστε από το κανάλι της Τηλετόρα και από τις αξιόλογες εκπομπές του καναλιού και από όλους τους συμμαχητές που παρελάβουν από τις σοβαρές εκπομπές αυτές για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Λοιπόν, γιατί δεν είδαμε κανένα άλλο κανάλι να αναφέρεται σε Ελλάδα και Ορθοδοξία έτσι συστηματικά. Θέλουμε λοιπόν να πούμε τώρα για το εκούσιο αυτοφακέλωμα, το οποίο γίνεται ήδη η παρακολούθηση όλων ημών και θα το δείτε και στην κασέτα που θα προβάλλουμε. Γίνεται μέσα από δορυφόρους, μέσα από συστήματα φοβερά φρικιαστικά. Η παρακολούθηση ανθρώπων και οχημάτων είναι γεγονός εδώ και καιρό. Έτσι λοιπόν, το γραμμικό σύστημα του 666 για αναφορά στο Σέγγεν κάνουμε, που ενεργοποιήθηκε πλέον και που είναι νόμος, έγινε νόμος του κράτους όλοι οι πολίτες να αποδεχθούν το συγκεκριμένο αριθμό και να κωδικοποιηθούν και μας τα περνάνε στα μουλοχτά όλα αυτά. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε και μας λένε de facto εδώ και τώρα
προσκαλείστε κύριοι να έρθετε στο Υπουργείο Υγείας και πρόνοιας να παραλάβετε τις κάρτες των κοινωνικών ασφαλίσεων, τις ηλεκτρονικές. Παρακαλείστε να έρθετε να πάρετε τα ηλεκτρονικά διαβατήρια με το μικροτσίπ και το γραμμικό κώδικα, το barcode. Να το πάνε στα Ισραήλ να τα μοιράσουν αυτά. Εμείς δεν αποδεχόμεθα. Γι' αυτό κύριε Γιαννόπουλε, προσέξτε και σας το υπενθυμίζω, αλλά και σας το λέγω, ότι η τύχη σας θα είναι ικτρά. Μετά το θάνατο του Κουτσόγιοργα, σειρά έχετε εσείς. Ο Κουτσόγιοργας το εισήγαγε και εσείς το ενεργοποίησατε. Λοιπόν, εσείς θα έχετε φοβερή κατάληξη. Μετανοήστε όσο είναι καιρός. Λοιπόν, μετανοήστε όσο είναι καιρός, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Λοιπόν, όσοι πήγαν εναντίον στον χριστιανισμό και στον Χριστό του σύμπαντος κόσμου, τον Θεό μας, εναντίον του εναντιώθηκαν, αυτοί είχαν ικτρό τέλος. Το ίδιο περιμένει και εσάς. Και δεν το θέλω, γιατί υπήρξαμε φίλοι, υπήρξατε δικηγόρος μου, υπήρξατε μαχητής, αλλά σε στρατόπεδο, σε υπολανθάνουσα, με τους κομμουνιστές και τα κομμουνιστικά καθεστώτα, τα χρεοκοπημένα, τα άθεα, με τους σφαγείς αυτούς, υιοθετήσατε μαρξιστικές και λενιστικές θεωρίες εβραϊκές. Λοιπόν, είστε Έλληνας εσείς. Εσείς όλοι που υιοθετείτε εβραϊκές θεωρίες, είστε Έλληνες? Αυτό διαρωτώ με. Γι' αυτό πάει η Ελλάς κατά διαόλου και πήγε. Την παραδώσατε στους Εβραίους, στους χειρότερους εχθρούς. Λοιπόν, και δεν υιοθετείτε την υγεία και δεν υιοθετείτε την ιστορία την ελληνική και υιοθετήσατε τις χρεοκοπημένες ιδέες του Μάρξ, του αρχισατανιστή. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η παρακολούθηση με το αυτοφακέλωμα γίνεται εδώ και καιρό. Οι καθημερινές συναλλαγές που γίνονται με ηλεκτρονικές κάρτες, με τον πιλωτικό τρόπο αυτό και τον γρήγορο ρυθμό, εφαρμόζεται το σχέδιο για την πλήρη επικράτηση ανίχνευσης και αναγνώρισης ανθρώπων από κομπιούτερ, του χαράγματος στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, καθώς και η ταυτότητα των συναλλαγών του κάθε πολίτη. Λοιπόν, η σφραγίδα που θα βρίσκεται πάνω στο μέτωπο και στο δεξί χέρι και στο δακτυλικό αποτύπωμα δίνεται κατά την ηλεκτρονική απεικόνηση, τη φωτογραφία αυτή με τις υπέρυθρες ακτινοβολίες που γίνεται επάνω στην ηλεκτρονική κάρτα. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν θα υπάρχει για τον χρήστη της κάρτας. Λοιπόν, και εδώ πέρα λέμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία στην Γαλλία, η εταιρεία Μόρφο, που έχει επεξεργαστεί το σύστημα AFIS, που σημαίνει την επίθεση της σφραγίδας. Δηλαδή, την σφραγίδα την βάζουν στο χέρι, το χάραγμα του 666 σε μικρογραφία, που δίδεται κατά την δακτυλοσκόπηση ή παλαμοσκόπηση, ώστε δια της αφής να ανοίγει η πόρτα, δια της αφής της ανθρώπινης, να ανοίγει η πόρτα του αυτοκινήτου, να ανοίγει η πόρτα του σπιτιού, του θησαυροφυλακίου και πολλά άλλα, που επιτρέπει την αποθήκευση εκατομμυρίων δακτυλικών αποτυπωμάτων στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αναγνώριση του υπόπτου. Έτσι, χάρη σε ένα μικρό μόνο μέρος του δακτυλικού αποτυπώματος, φανταστείτε λοιπόν τη σφραγίδα που τίθεται πάνω στον άνθρωπο, Έλληνες και Ελληνίδες, σε σμίκρινση, και μην πέφτετε στις λούμπες και στις παγίδες. Η AFIS, δηλαδή η σφραγίδα που αναγνωρίζεται δια της αφής, το χάραγμα 666, έχει υιοθετηθεί τόσο από το FBI, το οποίο έχει φακελώσει ηλεκτρονικά πάνω από 360 εκατομμύρια δακτυλικά αποτυπώματα, όσο και από την γερμανική αστυνομία. Η τελευταία χρησιμοποιεί το σύστημα για την εξακρίβωση στοιχείων των εισερχομένων μεταναστών στη χώρα, ενώ σκέφτεται να προχωρήσει και στη θέσπιση κάρτας ασύλου, κάτι που ισχύει στην Ολλανδία από το 1993. Έτσι λοιπόν, εάν δεν σας προβληματίζουν όλα αυτά που σας αναφέρομαι, τότε ερευνήστε το προφητικό βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως, είναι πολύ κατανοητό, για να καταλάβετε και να ενδυναμωθείτε ότι ήμεθα εις το σύστημα το Αντίχριστο. Δεν έχει παρουσιαστεί ο Αντίχριστος, αλλά τα τσιράκια του Αντιχρίστου και οι δικοί του, οι εβραϊκές μαφίες σιωνιστικές, προετοιμάζουν το σύστημα του Αντίχριστου που θα επικρατήσει και που θα σφραγίσει όλη την ανθρωπότητα. Μη γέννητο για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Προσέξτε και φτύστε κατάμουτρα αυτούς τους κυρίους που χλεβάζουν και ηρωνεύονται το Σέγγεν και που μιλάνε για κάτι ψευδοθεολόγους μαρξιστές τύπου Μουστάκη, που γελάνε και λένε θα καταφύγετε στις σοπές και στα σπήλαια. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα να καταφύγουμε στις σοπές και στα σπήλαια, αλλά όταν θα έρθει η ώρα, να είναι σίγουροι αυτοί οι κύριοι ότι θα σφαδάζουν από τους πόνους και θα πεθαίνουν με φρικτούς πόνους, σαν να τους δαγκώνουν σκορπιοί, το λέει μέσα. Σκορπιοί σαν να τους δαγκώνουν, διότι από την πολλή χρήση του λέιζερ, βάλε, βγάλε, και από την ακτινοβολία που θα γίνονται οι άνθρωποι όταν τοποθετηθούν και όταν το δείτε να παρελάβουν στις οθόνες σας,
η συγκεκριμένη κασέτα που έχουμε, που μεταφράζομαι και την έχουμε έτοιμη, να δείτε τι ακτινοβολία θα δέχονται τα οχήματα και οι επιβάτες και οι συνεπιβάτες κάθε φορά που θα περνούν τα διόδια. Θα γίνονται αξονικές τομογραφίες. Εκεί θα φρίξετε. Λοιπόν, γι' αυτό και οι προφητείες καταγράφουν και δηλώνουν, και όσοι ως Νίλος ο Μυροβλήτης, και λέει ότι οι άνθρωποι θα απομανώσουν, θα αποτρελαθούν, δηλαδή θα περιτρέχουν από τη μία άκρη ως την άλλη ως τρελή. Και εγώ σας ρωτώ, γιατί το σύστημα αυτό, το υγιές που έχουμε μέχρι σήμερα, δεν μας αρκεί, που σταματάμε στα διόδια, πληρώνουμε τον οβολόν μας, πάρα πολύ ωραία, κάνουμε μια μικρή στάση, μια ανάπαυλα, αλλά πρέπει συνεχώς να είμεθα ως τρελή, να μην σταματάμε πουθενά και να περνάμε αυτόματα και να μας πέφτει το ραδιενεργό, να τρώμε την ακτινοβολία και να αποτρελαινόμαστε. Μία με το εσωτερικό μηχάνημα, μία με το εξωτερικό, μία με τη χρήση της παλάμης. Λοιπόν, θα αποτρελαθούν ή δεν θα αποτρελαθούν οι άνθρωποι? Η ραδιενεργός ακτινοβολία είναι το χειρότερο πράγμα. Λοιπόν, χώρια, ας αφήσουμε το 666 στην πάντα και ας το πάρουμε από πλευρά συστήματος. Λοιπόν, αυτά τα συστήματα είναι ναζιστικού τύπου, είναι συστήματα θανάτου και κατέργων. Λοιπόν, ετοιμάζεστε να σπάσετε και τα διόδια, αν τολμήσουν και τοποθετήσουν και ιδιωτικοποιήσουν τους δρόμους και δεν μπορούν να διέρχονται οι Έλληνες πλέον. Θα τους κοπεί πλέον η ελευθέρα διακίνησης. Να ετοιμαστείτε να κατεβείτε κάτω, κυρίες και κύριοι. Κάτω, όπως θα κατεβούμε όλοι μας, και δεν θα επιτρέψουμε να βάλουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους διαβόλους που θα εποπτεύουν και που θα καταγράφουν και την παραμικρή κίνηση. Δηλαδή, ελευθερία τέλος, και ατομική ελευθερία και ελεύθερη διακίνηση των Ελλήνων πολιτών στη χώρα τους. Είμεθα υποκατοχήν ή δεν είμεθα? Αυτοί οι κύριοι λοιπόν που ψηφίσαν το Σέγγεν όλοι θα πάνε κατά Ισραήλ, για να μην πω κατά διαβόλου, γιατί το Ισραήλ το διάβολο υπηρετεί. Λοιπόν, θα πάνε εκεί που τους αρμόζει και θα είναι καταραμένοι 100 γενναίες που το εισήγαγαν τη συγκεκριμένη συνθήκη, και όχι και αφορεσμένοι, και οι παπάδες και οι δεσποτάδες πρέπει να τους αφορήσουν. Και ευλογημένοι να είναι εκείνοι και οι οικογένειές τους που αντέδρασαν στο εθνοκτόνο, στο αντίχριστο και στο ψυχοκτόνο νομοσχέδιο. Λοιπόν, διότι Σέγγεν, κυρίες και κύριοι, σημαίνει, οι Έλληνες έχουν το βάπτισμα των χριστιανικών. Σέγγεν σημαίνει ξεβάπτισμα και ξεμήρωμα. Λοιπόν, το σφράγισμα της ΕΟΚ και της ΕΕ είναι σατανοκρατικό αντισφράγισμα για να μας αποβαπτίσει και να μας αποχριστιανοποιήσει. Πώς λοιπόν στη θέση του Ορθοδόξου Χριστιανού εμείς θα αγκαλιάσουμε το 666 και θα το πάρουμε υπό μάλις και θα πορευόμεθα, όπως λένε διάφοροι κληρικοί αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και στον Πειραιά και Αλαχού, και λένε ότι εγώ θα βάλω και θα σφραγίσω τα ράσα μου με 666 όσα θέλω, φτάνει να έχω στην ψυχή μου τον Ιησού Χριστό? Αυτοί είναι οι πράκτορες και οι προδότες. Αυτοί που συνειδητά κάνουν αυτό που κάνουν. Λοιπόν, ουέ και αλίμονο, γιατί φοράνε το ράσο και φτύνουν την Ιερά Αποκάλυψη και δεν ενημερώνουν τον κόσμο. Βεβαίως έχουμε τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας, αλλά αν αποδεχθούμε όμως το αιώνιο χάραγμα, θα μας αποβαπτίσει και θα μας ξεμυρώσει. Πώς θα αποδεχθούμε λοιπόν ένα αντίχριστο και σατανικό σφράγισμα? Άρα οικειοθελώς θα δεχθούμε να πάψουμε να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και να φύγουμε μη γέννητο από το αρνείο Χριστόν. Πώς λένε λοιπόν αυτοί οι κύριοι, ενώ παλιά όλοι οι μάρτυρες, ιωσιομάρτυρες, χριστιανομάρτυρες, ειρνούντο να βάλουν θυμίαμα σε ένα καρβουνάκι? Και τους έλεγαν τότε οι αυτοκράτορες, θυσιάστε στα είδωλα, βάλτε λίγο λιβάνι, όχι αιώνια χάραξη στο χέρι να φεύγεις με τον αριθμό του θηρίου του σατανά για τον άλλον κόσμο. Και όλοι αυτοί που κατέγραψαν, που έγραψαν ιστορία και τους κατέγραψε ιστορία, όλοι αυτοί προτίμησαν το μαρτύριο, όπου πήγαιναν με το χαμόγελο στα χείλη για να μην ρίξουν θυμίαμα και θυσιάσουν τα είδωλα. Πόσο μάλλον εμείς, που η εποχή αυτή είναι η χειρότερη, να δεχθούμε να χαραχθούμε, όχι να βάλουμε θυμίαμα, να χαραχθούμε, να πάρουμε τη σφραγίδα του διαβόλου. Λοιπόν, προετοιμάζεστε για αγώνες, διότι το έγκλημα της ΕΕ και του παγκοσμίου σιωνισμού είναι πρωτοφανές. Είναι το φωνικότερο όπλο των εχθρών της Ελλάδος και το επαναλαμβάνομαι. Είναι ηλεκτρονικό και ραδιενεργό όπλο, ηλεκτρονικό και ραδιενεργό, κατά όπλων των εχθρών, κατά των Ελλήνων και του ελληνικού γένους. Το ραδιενεργό όπλο που θα μολύνει την τροφή, τα ζώα και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Προσέξτε, μην σφραγίσετε τα ζώα σας, μην δεχθείτε να σφραγιστούν τα ζώα σας και να μπει το μικροτσίπ αυτό, διότι το ζώο θα πάρει την κατιούσα μετά. Θυμηθείτε τι σας λέμε. Και οι κύριοι κτηνίατροι να αφήσουν τις εισηγήσεις δήθεν
περί χαμένης ταυτότητος και ότι θα χαθεί το ζωάκι σας και θα το βρείτε. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι μολυσματικότερο, ό,τι φρικαλαιότερο. Να καταργείς την ελευθερία του ζώου και να το μολύνεις με ραδιενεργό υλικό. Θα το δείτε στην κασέτα που ετοιμάζομαι και θα φρίξετε. Προετοιμάζεστε λοιπόν για αγώνες, Έλληνες και Ελληνίδες, διότι ο Κύριός μας το λέει και εδώ, το λέει, ότι το χάραγμα αυτό που θα χαράξει όλη την ανθρωπότητα είναι αντίχριστο, θα το εφαρμόσει Εβραίος παγκόσμιος υπερδικτάτορας που τον ετοιμάζουν οι φιλοί των Ιουδαίων των Εβρεσιονιστών για να κυριεύσει και να κατευθύνει την ανθρωπότητα. Εμείς το φτύνουμε κατά πρόσωπο και το 666 και τα συστήματά τους και το Σέγγεν που εντός ολίγου θα προετοιμάσει, ήδη άνοιξε τις πόρτες για να έλθει η παγκόσμια υπεραστυνομία. Το Σύνταγμα καταργήθηκε το ελληνικό. Ελληνική αστυνομία δεν θα υπάρχει, το ξανατονίζομαι. Δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει μία υπεραστυνομία, ευρωαστυνομία, η οποία θα καταστέλει τα πάντα, θα τρομοκρατεί τους πάντες και τα πάντα. Θα λέγεται Royal Gestapo αυτή. Αυτό διατάζει η παγκόσμια κυβέρνηση. Παγκόσμιο σύνταγμα λοιπόν, παγκόσμια θρησκεία με παγκόσμιο νόμισμα, αυτό είναι το Σέγγεν, αποδοχή του ηλεκτρονικού νομίσματος και οι συναλλαγές θα γίνονται με την ταυτότητα και τη δεξιά παλάμη. Ήδη τα πρώτα σενάρια τα ακούσαμε που άρχισαν να κυκλοφορούν, ότι οι ταυτότητες δεν βολεύουν και τόσο, πάρτετες μεν για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, αλλά αρχίζουν οι τόκοι, τα επιτόκια, χάνετε τον μπούσουλα, χάνετε τα σπίτια σας, ανεβαίνει ο τιμάριθμος, ανεβαίνουν τα όταν καθυστερήσετε να πληρώσετε οι τόκοι και τα χρεωλήσια, από εκεί και μετά σας παίρνουν και τα σπίτια. Λοιπόν, και επειδή δεν βολεύει και τις κλέβουν και πηγαίνουν και σας σηκώνουν τα ποσά και ό,τι αντίκρισμα υπάρχει στην τράπεζα, καλόν θα είναι, μας προετοιμάζουν. Βάλτε τώρα στο σκάνερ που έρθει και τοποθετείτε στις τράπεζες και που το διαφημίζει και η Εθνική, βάλτε τη δεξιά σας παλάμη για να τελειώνετε και για να μην έχετε πρόβλημα είτε να σας κλέψουν είτε να σας κάνουν αυτά που πρόκειται να σας κάνουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα μυθεύματά τους της χρεοκοπημένης νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Και όσοι είναι έξυπνοι, έξυπνοι, γιατί ο Έλληνας έχει κύτταρο έξυπνο και υγιές, πρέπει να παραμείνουν αμετακίνητοι και ακλόνητοι στην παράδοση την παλαιά, την χειρόγραφη ως είχε, και να φτύσουν κατά πρόσωπο τη νέα ηλεκτρονική σατανιστική χάραξη. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν τώρα εδώ να συμπληρώσουμε ότι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτά, τα παγκόσμια μέσω δορυφόρων που γίνονται, γιατί δεν είναι τυχαία τα ατυχήματα, για να καταλάβετε όλοι εσείς που ακούτε τις εκπομπές, και να γίνει αντιληπτό στον περισσότερο κόσμο ότι το τεχνητό ηλεκτρονικό με τεχνητό ηλεκτρονικό τρόπο φακελώνει ο Αντίχριστος όλους εμάς. Και που προωθείται και που προβάλλεται ως προηγμένη εξέλιξης και τεχνολογία προηγμένη. Λοιπόν, τι κρίμα όμως να μην γίνεται αυτό αντιληπτό από τους όφρονες και τους εχέφρονες, από τους ανθρώπους, τους πνευματικούς, αυτοί που σπουδάσανε στα πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν, στο παγκόσμιο αυτό σύστημα πλοήγησης, γι' αυτό έχουν τοποθετήσει τους δορυφόρους, που τους αποκαλεί κολοκύθες, ο διάβολος θα φέρνει γύρα με το κολοκύθι, του είπε ο Πατροκοσμάς ο εντολός. Δεν είναι λοιπόν τίποτα τυχαίο. Ούτε τυχαία είναι τα ατυχήματα που γίνονται με τα αεροπλάνα, με τα πλοία, με τα υποβρύχια, με τα αυτοκίνητα. Γίνεται λοιπόν στο παγκόσμιο αυτό σύστημα πλοήγησης, παρέμβασης, και μπορούν να οδηγούν τα αυτοκίνητα, τα πλοία, τα αεροπλάνα από πάνω, έτσι, από τους δορυφόρους. Και συχνά πυκνά ακούμε και βλέπουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε για τα ατυχήματα που προκαλούνται δορυφορικά. Πώς τα πεντάλι, τα τιμόνια δεν υπάκουσαν, πώς τα φρένα τους δεν υπάκουσαν, όπως και γενικά αυτούς που οδηγούν ή αντιστρέφουν τις πορείες τους στην ώρα του οδηγήματος προς την σύγκρουση, τη μερική καταστροφή, τον αφανισμό, επίσης τα πιδάλια και ο μηχανισμός του βαποριού. Πρόσφατα είχαμε το Κωστάκος, είχαμε το άλλο το χηματαγωγό, δεν υπακούν στους χειριστάς, στους καπεταναίους, στους μηχανικούς, στους πιλότους. Και να μην υπακούν λοιπόν τα ηλεκτρονικά πιδάλια και συστήματα, αλλά πώς να υπακούσουν εφόσον μπλοκάρονται δορυφορικά. Δορυφορικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από πάνω και αφυψηλού δημιουργούνται τα ατυχήματα και λέμε ξαφνικά, μα πώς έγινε και έπεσε πάνω του, αφού ήταν στην γέφυρα τη συγκεκριμένη και παρακολουθούσε και στο ραντάρ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι μας κάνουν αυτοί οι κύριοι. Μας εξοντώνουν από τους δορυφόρους από πάνω.
Ακόμα δε για τη σύγκρουση των τρένων. Είναι πάρα πολύ απλό, εφόσον υπάρχουν δορυφόροι, μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρομαγνητικά τις δικλίδες, τις ράγες του τρένου, να τις μεταφέρουν ηλεκτρομαγνητικά και να αλλάξουν πορεία, την κατεύθυνση στα τρένα, οδηγώντας τα έτσι στο αντίθετο, το ερχόμενο τρένο, και έτσι επέρχεται η σύγκρουση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι συστήματα εγκληματικά είναι αυτά και πού προσπαθούν να τα εφαρμόσουν αυτοί οι κύριοι εις τις κοινωνίες. Η παγκόσμια τάξη και νέα εποχή, η νέα παγκόσμια τάξη και νέα εποχή, λοιπόν, η οποία θέλει να εξοντώσει τα 2,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό, και το γράφουν και στα βιβλία τους, για να μπορέσουν να προχωρήσουν με την άνεσή τους εις το ξεκαθάρισμα και να μείνουν υποτιθέμενοι εκλεκτοί, όπως διδάσκουν οι Ιεχωβάδες, που θα υποτεθούν τον αναμενόμενο, θα υποδεχθούν, συγχωρέστε μου και τον Σαρδάμ, θα υποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Λοιπόν, ο Μεσσίας τους, ο υπερδικτάτορας που ετοιμάζεται, το διαστροφικό αυτό τέρας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί η ανθρωπότητα, θα είναι πολιτικό πρόσωπο και θα τον παρουσιάσουν με ψευδοθαύματα από πάνω, μέσω δορυφόρων, μέσα από διαστημόπλια. Θα κάνουν τεχνολογικά θαύματα με ακτίνες λέιζερ και βεβαίως ο κόσμος, ο οποίος θα έχει αλαλιάσει πλέον και θα έχει παραφρονήσει, οι άφρονες θα πιστέψουν σε αυτούς και θα πέσουν στις παγίδες. Οι γνωρίζοντες όμως θα προσπεράσουν και θα αναμένουν τον νικητή του σύμπαντος κόσμου. Και ο νικητής του σύμπαντος κόσμου δηλώνει ότι η αναλαμπή της Ορθοδοξίας είναι εγγύς. Είναι πρώτον πυλών. Αφού πρώτα υποστούμε το τίμημα. Και βεβαίως θα γίνει μέσα από το ναό της Αγίας Σοφιάς, εκεί που σταμάτησε, κυρίες και κύριοι, το χειρουργικό τότε και επέτρεψε, ο Κύριος παραχώρησε να τιμωρήσουν οι Τούρκοι την Ένωση μετά των Παπικών και των Φράγκων και τα Συλλήτουργα, εκεί θα ξανααρχίσει η δόξα των Ελλήνων και η Ανάσταση του έθνους και του γένους, θα αρχίσει εκεί που σταμάτησε στην Αγιά Σοφιά και θα γίνει η μεγάλη αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Όλοι αυτοί θα κατατροποθούν και βεβαίως μετά έρχεται η κρίση, όπου θα δούμε τον κυριόν μας ενεφέλες κατεβαίνοντα, θα κατέβει, θα αγκαλιάσει όλους αυτούς που επέμεναν μέχρι τέλους και βεβαίως αυτοί θα αξιωθούν στεφανώματος ενδόξου και θα ανακηρυχθούν ανώτεροι από τους Αγίους όλων των αιώνων και όλων των εποχών, αυτοί που θα επιμείνουν και θα παραμείνουν με το οποιοδήποτε κόστος χριστιανοί, βαπτισμένοι, Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι. Προσέξτε, διότι η εποχή μας δεν επιδέχεται ολιγορία. Προσέξτε να είστε σε ετοιμότητα, πανέτοιμοι και να δώσετε τον εαυτό σας, γιατί είμαστε προσωρινοί όλοι. Τι να ζήσουμε 40, τι 50, τι 10, τι 20. Λοιπόν, γιατί να μην κερδίσουμε την αιωνιότητα? Πού, δίπλα σε εκείνον τον μεγάλον του σύμπαντος κόσμου, τον πλάστη και δημιουργό. Εκείνος είναι ο νικητής της δόξης, εκείνος, και θα αρσείτε και μην φοβήστε, διότι όλοι αυτοί οι κύριοι προσπαθούν με τα σενάρια τα διάφορα να λένε ότι ασκούμε πνευματική τρομοκρατία, και τα γη και δημοσιογράφοι και αριστεροκουλτουριάριδες διάφοροι, ότι ασκούμε πνευματική τρομοκρατία και μιλάμε πολύ περί αντιχρίστου κλπ. Μα αφού η ιστορία είναι συνδεδεμένη πάντοτε με αντίχριστα καθεστώτα, οφείλουμε να τα καταγγέλουμε, να προετοιμαζόμεθα και να κοιτάμε προς εκείνον, διότι η δύναμη είναι εκείνος, να του ζητάμε τη βοήθειά του και εκείνος θα λύσει όλα τα προβλήματα. Μα όλα τα προβλήματα. Φτάνει να κουμπίσουμε όλοι εμείς στην αγκαλιά του, την θεϊκή αγκαλιά του. Κυρίες, δεσμίδες και κύριοι, η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το τρίτο δικαστήριο για τον Ντούτου 21, το κατάπτυστο κείμενο του Μαξ. Θα σας ανακοινώσουμε πότε θα γίνει η δίκη στη Σχολή Ευελπίδων. Λίγο πριν από το Πάσχα θα είναι. Προετοιμάζεστε. Ο Κύριος να είναι μαζί σας, να σκεπάζει τις οικογένειές σας. Θα αρσείτε και μην υπερπάντων ο αγών. Καλή σας ημέρα.